Εσείς είστε το τυροκόμος. Ο Κάκος. Ο κύριος Μάστορας και ο κύριος Παπαδόπουλος, συνάδελφοι. Είμαστε οι τρεις τελευταίοι απομείναντες σε αυτή την τέχνη, την παραδοσιακή τυροκομική τέχνη. Βέβαια έχουμε εξυγχρονιστεί, στηρίζουμε, έχουμε το πάθος στη δουλειά, στηρίζουμε την ντόπια παραγωγή. Αυτά και προσπαθούμε με την εμπειρία μας, είμαστε η τρίτη γενιά, να δώσουμε την ποιότητα στη γεύση στα τυροκομικά. Είμαστε επαγγελματίες παραγωγή, έχουμε κάποια κεριά από φυσικό κερί μέλισσας, καθαρά φυσικό, δηλαδή δεν έχει καθόλου παραφίνη, τίποτα, αρωματικά. Επίσης τα κάδρα είναι και αυτά από φυσικό κερί μέλισσας. Έχουμε τη γύρι, την οποία τη συλλέγει η μέλισσα. Και πού χρησιμοποιείται η γύρι? Η γύρι τρώγεται αυτούσια. Τρώγεται 1 με 2 κουταλάκια την ημέρα. Κάνει καλό σε πολλά πράγματα. Έχουμε και εδώ το βιβλιαράκι, το οποίο μπορεί να ενημερωθεί όποιος θέλει. Επίσης έχουμε μέλι. Όπως βγαίνει από την κυψέλη, κατευθείαν, χωρίς τίποτα συντηρητικά, τίποτα απολύτως. Το μέλι παγώνει για κάποιους οι οποίοι δεν το ξέρουν. Μέλι που δεν παγώνει δεν είναι γνήσιο. Λοιπόν, αυτά. Τα προϊόντα μας καταρχάς είναι από τη Θεσπρωτική Υγή, της Επαρχίας Φιλιατών, το Μελισσοκομείο Δρεύει στη Σίδερη Φιλιατών και είναι ποικιλία προϊόντα έχουμε σήμερα εδώ. Ξεκινάμε από το μέλι, το οποίο είναι ανθόμελο. Τα λουλούδια από τα οποία κυρίως βόσκουν οι μέλισσες είναι η πορτοκαλιά, το θυμάρι, το φασκόμηλο, τα ανοιξάτικα λουλούδια. Αυτά. Ένα εξίσου καλό προϊόν είναι το κερί, το οποίο βλέπετε γνήσιο κερί. Η γύρι μας μετά. Μια καθαρά πρωτεϊνούχος τροφή. Μέλι σε κυρίθρα. Το κανονικό μέλι. Το κανονικό μέλι, ναι, αλλά σε κυρίθρα, στην οποία κυρίθρα δεν έχει γεννήσει η βασίλισσα και γι' αυτό είναι καθαρή και άσπρη, ναι. Αυτά είναι τα προϊόντα μας. Και η πρόπολη εδώ, η οποία είναι μια ουσία την οποία συγκεντρώνουν οι μέλισσες και κλείνουν τις ραφές και τις τρύπες, όπως λέμε, στην κυψέλη, για να μην μπαίνουν μέσα στην κυψέλη άλλα ζώα, έντομα και αυτά. Ο τρόπος επεξεργασίας είναι παραδοσιακός. Παραδοσιακός, ναι, βεβαίως. Μα δεν υπάρχει και ιδιαίτερος τρόπος για την εξαγωγή του μελιού. Παραδοσιακός, με φυγοκέντρηση βγαίνει το μέλι από την κυρίθρα. Δεν υπάρχουν ούτε χημικά μέσα κατεργασίας, ούτε βιομηχανικά. Απλά με τις παλιές μεθόδους. Εσείς εδώ τι παράγετε? Την παραδοσιακή δίπλα. Είναι από το Πολιτιστικό Σύλλογο Γερμερίου. Και αυτή είναι η παραδοσιακή δίπλα που κάνουμε στις γάμους, στις αραβώνες, στα βαπτίσια. Και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Εσείς παράγετε και όχι, για όχι. Γάμους, όχι, όχι, δεν παράγουμε. Όχι, απλώς θα δίνουμε το παραδοσιακό που έχουμε στο χωριό. Δεν παράγουμε. Δεν παράγετε να πουλήσετε? Όχι, όχι, δεν παράγουμε. Δεν κάνουμε. Μόνο κάνουμε το χωριό. Το παραδοσιακό του χωριού. Τι παράγετε? Εδώ έχουμε λάδι βιολογικής καλλιέργειας, σκέλιες καλαμών. Μεσοβούνι Θεσπρωτείας είναι ο ελαιώνας και φτιάχνουμε στο κρυκοχώρι. Δική μας παραγωγή, πιστοποιημένες.
Ωραία. Θα μας φωνάξει εκεί πέρα. Συναμωτιά. Συναμωτιά. Τα προάγεται τα προϊόντα του νόμου μας. Δύο λόγια για την έκθεση που γίνεται εδώ. Δύο λόγια πιστοποιημένες. Για την έκθεση όλη που γίνεται εδώ. Για την έκθεση. Την άποψή σου για την έκθεση. Ναι. Αν γνωρίζετε, αν είναι καλό. Οπωσδήποτε καλό, βέβαια. Και τα προϊόντα μας τα βλέπει ο κόσμος και γνωρίζουμε και τους άλλους συναδέλφους. Είναι πολύ καλό. Δεν κάνεις ποτέ από διακόπο προβολή. Μακάρι σε κάθε έκθεση να μας δίνετε ευκαιρία να πηγαίνουμε. Γεια σας. Παράγουμε μέλι. Η Σπλωτεία φημίζεται για το καλύτερο μέλι από όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε μόνο καλλιέργεια, έχουμε πολλά ποικιλία. Και είναι αγρά. Παραγωγή τι κάνετε εσύ? Παραγωγή, ναι, είμαι εγώ ίδιος παράγοντος. Γεια σας. Αναστασίου. Παράγουμε ενσυρώματα καλαμποκιού και μυδικής, μείγμα ζωοτροφών υψηλής παραγωγής και καλαμπόκι εγχώριας παραγωγής. Δικά μας προϊόντα και τυποποίηση δικιά μας. Πείτε μου, τι παράγεται? Εμείς φτιάχνουμε χαλιά. Φτιάχνουμε χαλιά στο πλαίσιο Θεσπρωτείας πάρα πολλά χρόνια. Είναι μαλλινά, είναι πρόβιο με κατσικίσιο μαλλί. Φτιάχνουμε με βαμβάκι, κουρελούδες. Και τα χαλιά μας είναι βραβευμένα σε διεθνή έκθεση στο Μόναχο με χρυσό μετάλλιο το 1982. Είναι και τα μοναδικά στον κόσμο, φαντάζομαι, που γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Όχι, είναι ειδική τεχνική, είναι μηχανήματα, είναι μη χειροποίητη η δουλειά. Δεν έχει, δεν, δηλαδή αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας δεν βγαίνει κομμάτι. Και μπορούμε αυτά τα μάλινα βγαίνουν σε όποιες διαστάσεις θέλουμε και τους χρωματισμούς που θέλουμε εμείς. Αλλάζουμε ανάλογα με τους χώρους. Εγώ πιστεύω ότι αυτά ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των σύγχρονων σπιτιών που θέλουν κάτι να είναι γνήσιο, αλλά να μπορεί να καθαρίζεται με την ηλεκτρική σκούπα και δεν χαλάει, δεν έχει ορθή ανάποδη. Δίνουμε από εκκλησίες, ξενώνες, γραφεία, κουζίνες, τραπεζαρίες, τα πάντα. Ανάλογα με το... νομίζω ότι σας κάλυψα. Συνεταιρισμός είμαστε. Είμαστε 5 γυναίκες. Το φτιάξαμε πριν 5 χρόνια. Κάνουμε παραδοσιακά προϊόντα. Πίτες, γλυκά, όλα σπιτικά. Με φύλλα ανοίγουμε στο χέρι. Τυρί δικό μας, λάδι, τα λάχανα από τους κήπους μας. Οικολογικά δηλαδή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε εσείς? Δεν ξέρω. Φτιάχνουμε και γλυκά. Τα φτιάχνουμε και τα πουλάμε. Με παραγγελίες. Ναι, δεν έχουμε τίποτε έτοιμο, κατεψυγμένο. Όλα με παραγγελίες. Και γλυκά. Πριν 5 χρόνια ξεκινήσαμε. Στην έκθεση ερχόμαστε πρώτη φορά. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο παπάς ο Γεώργιος από τα Σκομιλιά με βότανα, τσάγια, σίγουρο από παραδοσιακά φρούτα, από μέλι, από σίκο. Αυτά είναι από σίκο εδώ πέρα. Μετά ο Γιωγλής έχει εκλεκτές επιτραπέζιες ελιές, ο Γιανακός με κρασί, ο Κώστας Αχιλλέας με λεόλαδο με πολύ ωραία τυποποίηση για προώθηση. Ο Τσακίρης Αχιλλέας από ορκευτικά με καλαμπόκι και καλαμποκί σου αλεύρι από τη Σκορπιώνα. Ο Σύλλογος Ιχθυοτελεκτών πάντοτε παρόντα σε όλες τις εκθέσεις με ψάρια, τσιπούρες και διάφορα άλλα είδη ψαριών. Από τον κάμπο Ιγουμενίτσας και Στρίλη Καλαμπής, από το Φιλιάτι Τσάτσης. Ερασιτέχνες αυτή η παραγωγή, ερασιτέχνες. Ο Γιανακός με ζωοτροφές από την Ιγουμενίτσα. Παραδοσιακά σημικά στην κεραμίτσα φιλιατών. Ο τόπιμα της Φανωτής
βιολογικό προϊόντα, κυπευτικά ζωοτροφές χωρίς λιπάματα, Λόλο Σπύρος, πολύ ωραία παραγωγή, πολύ ωραία. Εδώ είναι έτυπα της τουριστικής προβολής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ρωτίας. Παραγωγές πάλι με ολοκίδες για που γίνονται πάρα πολύ ωραίες παλικές πίτες από τον Άγιο Σιωπέρα, λείπει ο παραγωγός. Και το... Οι οποίοι οι αυτιακές αποδεόντα χωρίς να είναι εδώ παρά τους κακόψε λόγω υποχρεώσεων που έχουν. Εσείς ξέρουμε καταρχήν ότι είσαι γιατρός, αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ασχολήθηκα και με και την Ινοπία και σήμερα επίσημα πήρα την άρκη του ηλίου και της εμφιάλωσης ίνου και δερμού του. Είναι μια μονάδα νεκρής παραγωγής, αλλά ποιοτικά ανώτερας. Η παραγωγή μας κυμαίνεται γύρω στις 4.000 βιάλες ετησίως και ευελπιστούμε σύν τον χρόνο να την αυξήσουμε και να φτάσουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα παραγωγής, βέβαια όχι ποιότητα. Η ποιότητα είναι ομολογμένος πρώτη. Παραγωγή ερυθρό μπρούσκο και λοιπό επίσης μπρούσκο. Ναι. Thank you.